ερώτηση στου Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία ζητά να μάθει τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η απόφαση τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσει από Α τάξη επίπεδο διεύθυνση σε Β τάξη επίπεδο αυτοτελού τμήματο την 1η Σεπτεμβρίου του 2016 συνολικά 9 τελωνία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 4 στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κατέθεσε το Μεάρχη Μακεδονία και τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτή Θεσσαλονίκη του κόμματο Θεόδωρο Καράογλου. Η συγκεκριμένη αδιανόητη, όπω τη χαρακτήρα, ο κ. Καράγλου, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων του Υπουργείου Οικονομικών επί τη ουσία κλείνει τα τελωνία Ξάνθη, Κομοτινή και Ορεστιάδα, μια και αμέσω μετά την υποβάθμιση θα υπάρξει μετακίνηση προσωπικού τόσο προ τι κινητέ ομάδε ελέγχου όσο και προ τα τελωνία Α τάξη. Δεδομένου ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη γυτνιάζουν με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, χώρε με άνισο επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω τη μικρή φορολογία, η εξέλιξη αυτή αναμφίβολα θα προκαλέσει έκρηξη του λαθρομπορίου, θα δημιουργήσει σωρία προβλημάτων στι τοπικέ Αγορέ λόγω της παράνομης εισόδου πληθώρα προϊόντων θα είναι δυσλειτουργική ω προς την εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων και μοιραία θα οδηγήσει σε απώλεια εισόδων το ελληνικό δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό το Μέρχης Μακεδονίας και Θράκης της Νέας Δημοκρατίας ρωτά τους αρμόδιους υπουργού. ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση. Η κυβέρνηση έλαβε υπόψη τις ενστάσει και τις παρατηρήσεις των τοπικών φορέων γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλει υποτιμά την ανάγκη τελωνιακή επιτήρησης όλη της παρόχθειας περιοχής του Εύρου ποταμού και των χερσαίων πυλών εισόδου τη χώρα που οδηγούν στην Εγνατία Οδό, σε ποιε ενέργειε προτίθενται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση και θωράκιση όλων των διασυνοριακών σταθμών μα με τη Βουλγαρία δεδομένη της ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα του λαθρομπορίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίε διαμόρφωση και βελτίωσης των χερσαίων πυλών εισόδου στη Μακεδονία και τη Θράκη που είχαν ξεκινήσει την άνοιξη του 2013.